Κατά την χαριτωμένη έκφραση των Αγίων μας, το Άγιον Πνεύμα είναι οικοκύρης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οικοκύρης σημαίνει κύριος του οίκου και το Άγιον Πνεύμα είναι ο απόλυτος κύριος της Εκκλησίας. Χωρίς την παρουσία του, όλες οι πράξεις και τα μυστήρια της Εκκλησίας παραμένουν άκυρα, νεκρά. Έτσι λοιπόν, μεγάλη είναι η ευφροσύνη και η αγαλίασή μας που βλέπουμε πως το Άγιον Πνεύμα μέχρι σήμερα δεν εγκατέλειψε την Ορθόδοξο Εκκλησία του. Αντιθέτως, βλέπουμε πως τις αιρετικές εκκλησίες της Δύσεως είναι απών εδώ και πολλούς αιώνες. Είναι λυπηρό να βλέπουμε, για παράδειγμα, πως οι παπικοί στον αγιασμό τους ρίχνουν αλάτι και συντηρητικά για να μην χαλάσει, αν είναι δυνατόν. Επιπλέον, άλλα πολλά παράδοξα κάνουν που μας αποκαλύπτουν οι ίδιοι την παντελή απουσία του Αγίου Πνεύματος από τις εκκλησίες τους. Έτσι λοιπόν, μέσα στα άπειρα που έχει χαρίσει το Άγιον Πνεύμα στην Εκκλησία του, παρατηρούμε ένα πανέμορφο και χαριτωμένο φαινόμενο. Δηλαδή, ανά τους αιώνες βλέπουμε να διακρίνονται τριάδες Αγίων. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Το βλέπουμε εξ αρχής με τους τρεις γενάρχας και πατριάρχας του Ιουδαϊκού γένους, Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Στην συνέχεια δεν τον βλέπουμε αυτό στους Αγίους Αποστόλους. Αλλά μετά από λίγους αιώνες έλαμψαν οι τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος και Θεολόγος Γρηγόριος. Η επόμενη τριάς είναι οι μεγάλοι όσοι Αντώνιος, Ευθύμιος και Σάββας ο Υγειασμένος. Μετά από αρκετούς αιώνες έλαμψαν οι μεγάλοι τρεις Άγιοι που κατατροπώσαν την φοβερή αίρεση του παπισμού, Μέγας Φώτιος, Γρηγόριος ο Παλαμάς και Μάρκος ο Ευγενικός. Ενώ περάσαν αρκετοί αιώνες χωρίς να φανεί ιδιαίτερα το ευχάριστο αυτό φαινόμενο, παρόλο που αναγνωριστήκαν αρκετοί Άγιοι. Το είδαμε όμως αυτό στις μέρες μας. Πριν ακόμη η Αγία μας Εκκλησία τους αναγνωρίσει ως Αγίους, οι πιστοί, κυρίως της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχαν αγιογραφήσει εικόνα των Αγίων Γερόντων, Πορφυρίου, Παϊσίου και Ιακώβου, τους οποίους η Εκκλησία μας αναγνώρισε επίσημα μετά από λίγο καιρό. Ορίστε, που στις μέρες μας, που είναι κατεξοχήν πονηρές, το Άγιον Πνεύμα μας χάρισε μια νέα χαριτωμένη τριάδα Αγίων, που αρκετοί από εμάς εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Δεν θα αναφερθώ σε βιογραφικά στοιχεία αυτών των τριών Αγίων, αλλά στο ευλογημένο δόσιμο προς την Εκκλησία. Εν συντομία θα πω λίγα λόγια. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ο κατεξοχήν κήρυκας της Θείας Αγάπης. Δεν μπορούσε να εννοήσει ο Άγιος τους πιστούς του Χριστού να είναι έξω από αυτήν την μέθη της Θείας Αγάπης ή του Θείου Έρωτος, όπως ο ίδιος συχνά έλεγε. Έτσι λοιπόν, σε όλες τις νουθεσίες και τις διδασκαλίες του, η βάση ήταν ο πιστός να ανακαλύψει την αγάπη του Χριστού, που όπως ιδιαίτερα τόνιζε, αυτή η ιερά μέθη της αγάπης θα του θεραπεύσει όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα και έξω από το σώμα του. Ο Άγιος Παΐσιος είχε άλλου είδους Αγία τοποθέτηση προς την Εκκλησία. Είναι ο Άγιος που μας μετέφερε την βαριά κληρονομιά των μεγάλων Καπαδόκων Αγίων, αφού και ο ίδιος είχε καταγωγή από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Είναι ο Άγιος που μας δίδαξε την αυταπάρνηση και την άσκηση ως μητέρες του αγιασμού.
Ίσως να είναι ο μοναδικός από τους σύγχρονους Αγίους που πόνεσε τόσο πολύ, πονεμένο συνάνθρωπό του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το κελί της Παναγούδας είχε μετατραπεί σε ιατρείο πνευματικό για όλους τους ανθρώπους, μάλλον για όλη την κτήση, γιατί πονούσε για όλα. Ο εαυτός του κυριολεκτικά ήταν ένας απέραντος πόνος για όλα. Όμως πέραν από αυτά τα ιερά που ανέφερα, ο Άγιος είχε και μία επιπλέον μέρημνα για την Εκκλησία. Αγρυπνούσε με αγωνία όταν άκουγε πως η Εκκλησία μας πολεμείται από αιρέσεις. Οι αγώνες του εναντίον των αιρέσεων είναι κάτι ξεχωριστό στον βίο του, που σε λίγους Αγίους το βλέπουμε. Επειδή ποθούσε διαρκώς το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού, ο Κύριος παραχώρησε να τελειωθεί η ζωή του με μαρτυρικούς πόνους εξαιτίας της ανιάτου νόσου του καρκίνου. Ο Άγιος Ιάκωβος, καταγόμενος από την πονεμένη Μικρά Ασία, ήταν, θα λέγαμε, εκκυλής μητρός Άγιος. Αφού από το δημοτικό σχολείο που πήγαινε εκδηλωθήκαν τα πνευματικά του χαρίσματα και ήδη θαυματουργούσε. Είχε μεγάλη παρησία προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ιδιαιτέρως στους Αγίους Δαβίδ εν Εβία και Ιωάννη τον Ρώσο. Είχε καθημερινή συναστροφή και συνομιλία μαζί τους, όπως έχουμε εμείς με τα προσφυλή μας πρόσωπα. Αυτό συνιστούσε και σε εμάς να το βιώσουμε. Βέβαια, άφηνε να εννοηθεί πως για να το κατορθώσουμε αυτό πρέπει να πάρουμε οριστικό διαζύγιο από την ψυχοφθόρο πονηριά, διότι αλλιώς είναι φύση αδύνατον να έχουμε ζωντανή επικοινωνία με τους Αγίους μας που ζουν μέσα στην αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί, εν ολίγης, είναι οι τρεις πολύ αγαπημένοι Άγιοι των ημερών μας. Είχαν το διακόνημα και οι τρεις να γιατρεύουν τον πόνο των κουρασμένων ανθρώπων. Είναι αδύνατον να καταμετρηθεί αυτή η προσφορά τους. Βλέπουμε πως όταν ο Θεός τους πήρε από ανάμεσά μας, πόσο αυξήθηκε το κακό στην πατρίδα μας. Ενώ όσο ζούσαν αυτοί, δεν τολμούσε ο Σατανάς να βλάψει όσο ήθελε την Ελλάδα μας. Τώρα τι με λιγενέστε, εν υπάρχουν αντικαταστάτες αυτών των μεγάλων Αγίων, πού οδηγείται η χώρα μας, ποιος και ποιοι θα σταματήσουν αυτόν τον φοβερό κατήφορο που ετοιμάσαν οι ασυνείδητοι πολιτικοί μας και όχι μόνο για το κακό της πατρίδος μας. Όντως, όλοι μας βρισκόμαστε σε μεγάλη απορία, διότι δεν βλέπουμε ανάμεσά μας αντικαταστάτες αυτών των τριών Αγίων και όχι μόνο, διότι και άλλοι ήταν σύγχρονοί τους, όπως ο Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, ο Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτης ή και λίγο παλιότεροι ακόμη, όπως ο γέρον Φιλόθεος Ζερβάκος, ο γέρον Ιωσήφ Οσπηλιώτης, ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο πατήρ Σίμων Αρβανίτης και άλλοι. Τα στόματα όλων αυτών των Αγίων ήταν Άγια και τα λόγια τους είχαν πολύ βαρύτητα και όταν μιλούσαν το κακό αμέσως σταματούσε και αδρανούσε. Τώρα, πού βλέπουμε Άγια στόματα και λόγια να έχουν βαρύτητα? Βλέπουμε τους αγαπητούς μας προσκυνητές που έρχονται στο Άγιον Όρος να έχουν ως πρώτο ερώτημα: «Πάτερ, μήπως γνωρίζετε κάποιον γέροντα χαρισματούχο, διότι έχω ένα σοβαρό πρόβλημα». Δίκαια μας κάνουν αυτήν την ερώτηση, διότι αυτή η παρουσία των χαρισματούχων γερόντων πάντοτε υπήρχε. Η Παναγία να μας λυπηθεί και να μας προσφέρει πάλι τέτοιους Αγίους, διότι αλλιώς θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ο πνευματικός λοιμός. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ τους πρόχειρους και αυτόκλητους χαρισματούχους γέροντες. Αυτοί μόνο ζημιά προκαλούν στο σώμα της Εκκλησίας.
Έτσι λοιπόν, λόγω της αναστάσιμης περίοδου που διανύουμε, η ευχή όλων μας είναι ο Χριστός και η Παναγία να αναστήσουν εκ νέου την πατρίδα μας και γιατί όχι να μας χαρίσουν και άλλες χαριτωμένες τριάδες Αγίων σαν αυτή των Πορφυρίου, Παϊσίου και Ιακώβου.